Υπάρχει ένας ακόμα, ο Βαγγέλης Αγγέλου που έχει τρία φάουλ. 50-56 λοιπόν, συγκλονιστική εξέλιξη του αγώνα με τον Πανιόνιο να καλύπτει τη διαφορά ακόμα και 17 πόντων που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στις αρχές της επανάληψης. Το Κάλι να δίνει τις λύσεις και τις απαντήσεις έξω από τα 6-25 για την ομάδα του. Ο Γιάνκοβιτς, επιθετικό φάουλ πέμπτο. Ο Γιάνκοβιτς διαμαρτυρόμενος πήγε και χτύπησε το κεφάλι του στην μπασκέτα και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Έχει γεμίσει με αίματα στο κεφάλι ο Σέρβος. Ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, μια αντίδραση βλέπετε, έχει γεμίσει αίματα το παρκέ. Μια αντίδραση του Γιάνκοβιτς εκνευρισμού της στιγμής, χτύπησε το κεφάλι του πάνω στο... στη βάση του καλαθιού και τώρα εμόφυρτος σφαδάζει από τους πόνους. Κοιτάξτε εδώ και πάλι την τελευταία φάση. Δεν φάνηκε να τον σπρώχνει ο Γιάνκοβιτς. Ήταν μπροστά ο Κουκουλεκίδης, τον χρέωσε με επιθετικό. Εκνευρίζεται ο Γιάνκοβιτς και βλέπετε πως πηγαίνει εκνευρισμένος και χάθηκε τώρα το πλάνο. Χτύπησε το κεφάλι του στη βάση του καλαθιού και εδώ μόλις που διακρίνεται να καταραίει στο παρκέ. Ζαλισμένος από το χτύπημα που έδωσε μόνος του με κεφαλιά πάνω στο καλάθι. Ο Γιάνκοβιτς που εξακολουθεί να είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου θα πλησιάσει για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με το Σέρβο. Ας ελπίσουμε όλοι να μην έχει κάτι σοβαρό. Βλέπετε του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Εδώ ο εμόφυρτος Γιάνκοβιτς που δείχνει να πονάει, ενώ φαίνεται να είναι πολύ ζαλισμένος. Ο κύριος Τσανίδης ζητάει τους αστυνομικούς να απομακρύνουν όλο το